Πασχάλης ο Μελισσάς, τον οποίο θα καλησπερίσουμε. Coach, καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Είμαστε ενήμεροι της όλης κατάστασης, όπως είπατε και εσείς πιο πριν. Εντάξει, αργήσαμε λίγο, αλλά το πετύχαμε πάλι. Χαιρόμαστε που γίνεται ένα βήμα μπροστά, γιατί σε σχέση με το περσινό πρωτάθλημα, το μισό γύρο δηλαδή του, αν το πούμε πρωτάθλημα, φέτος έγινε ένας γύρος. Πιστεύω ότι βήμα-βήμα θα το ολοκληρώσουμε αυτό το puzzle κάποια στιγμή. Ναι. 10 ομάδες συμμετέχουν στον όμιλο, στον οποίο είναι ο Άρης, ο δεύτερος όμιλος δηλαδή. Και είναι ως επιτοπλίστων ομάδες από την Βόρεια Ελλάδα, από τη Θεσσαλία βλέπω είναι, και η ΑΕ Καραϊσκάκης είναι επίσης, που, ακριβώς, είναι και, ναι, που είναι και το πιο μακρινό ταξίδι νομίζω για την ομάδα, έτσι είναι. Ναι, ναι, το πιο μακρινό είναι αυτό, 3 από τη Θεσσαλία, ναι, έχουμε ομάδες εδώ τριγύρω από τη Θεσσαλονίκη και εντός Θεσσαλονίκης ο Απόλλωνας Καλαμαριάς. Για μας είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε, ότι θα γινόταν ένα βήμα μπροστά. Αυτή την υπόσχεση είχαμε πέρσι από τον πρόεδρο της Football League στο τελικό με τον Όφη. Υλοποιήθηκε. Αυτό είναι το ευχάριστο. Είμαστε έτοιμοι. Προετοιμαζόμαστε αυτό το διάστημα. Είμαστε, πιστεύω, 100% έτοιμοι για να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα αυτό πιο πολύ για τα παιδιά, για τις εμπειρίες τους, να αποκομίσουν όσο πιο πολλές εμπειρίες μπορούν να είναι πιο έτοιμοι. Όσοι από αυτούς επιλεχθούν την επόμενη χρονιά να στελεχώσουν το ρόστερ της πρώτης ομάδος, να είναι όσο το πιο δυνατόν πιο έτοιμοι. Και φέτος πάντως αντιμετωπίσατε το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή πώς θα κρατήσετε την ομάδα και τα παιδιά επί αρκετούς μήνες, με προπονήσεις μόνο και με φιλικά παιχνίδια. Ήταν κάτι το οποίο το έκανε και πέρσι η ομάδα. Ξέρετε τη δικασία βέβαια, πριν περάσατε πέρσι, αλλά δεν πάβει να μην είναι κάτι εύκολο και δεν είναι και δόκιμο δηλαδή, πέρα από όλα τα άλλα. Δεν είναι εύκολο όντως. Πέρσι είχαμε έναν αριθμό κοντά στα 30 φιλικά και στα 10 επίσημα. Φέτος ήταν πιο σύντομο το χρονικό διάστημα, γνωρίζαμε ότι θα καθυστερήσαμε λίγο την προετοιμασία μας. Ξεκινάει πιο νωρίς από ότι πέρσι το πρωτάθλημα, με περισσότερους αγώνες. Η διαχείριση αυτού του όλου, να πω την αλήθεια, και η πρώτη ομάδα πάνω κάτω την ίδια περίοδο προετοιμασίας έκανε με εμάς. Οπότε πιστεύω ότι δεν αλλάζει κάτι στη Football League, είτε είναι για την αντρική ομάδα είτε είναι για την ομάδα νέων. Ναι. Έχουμε την περσινή εμπειρία από αυτό και είμαστε έτοιμοι, πιστεύω, για το πρωτάθλημα, για την έναρξη του πρωταθλήματος. Με χαρά δηλαδή αναμέναμε αυτή την απόφαση να υλοποιηθεί, να μην υπάρξει κάποια έτσι, ακύρωση της τελευταίας στιγμής. Σε σχέση με την περσινή ομάδα υπάρχουν και 4 αλλαγές στο ρόστερ. Δεν θα έλεγα ότι υπάρχουν μεγάλες αλλαγές, αναμενόμενες. Δηλαδή γύρω στο 30% έχει έρθει του ρόστερ καινούργιοι παίχτες, το 70% είναι σταθερή από πέρσι. Γιατί είχαμε προνοήσει σε αυτό το κομμάτι να κρατήσουμε αρκετούς παίχτες. Βασικά η περσινή ομάδα είχε χτιστεί με μια χρονιά νεότερους παίχτες, έτσι ναι, ώστε να μπορούμε να τους έχουμε και τη φετινή χρονιά στο δυναμικό της ομάδος. Ναι. Κατά άρα υπήρξε πρόνοια όντως και αυτό σημαίνει να έχει προγραμματισμό. Και αλήθεια είναι ότι γενικότερα στη δεύτερη ομάδα από πέρσι υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται βάσει πλάνου, δεν γίνεται δηλαδή κουτουρού, ό,τι να είναι, και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ και η παρουσία του κ. Λαζαρίδη, έτσι δεν είναι? Ναι, έχουμε οικονομική υποστήριξη που μας δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε σε κάποια πράγματα. Φέτος είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα από την περσινή χρονιά, γιατί υπάρχει μια ομαδική λειτουργία των 4 τμήματων υποδομής από K15 μέχρι K19. Ένα ενιαίο πλάνο. Πάνω σε αυτό πατάμε ακριβώς το πλάνο της πρώτης ομάδος. Εμένα προσωπικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι συμμετέχω και στο team της πρώτης ομάδος, παίρνοντας από εκεί πέρα όλα τα ερεθίσματα που θέλει να ακολουθήσει ο προπονητής, και χτίζω ένα πλάνο πάνω στο τι θα ακολουθηθεί από τα τμήματα υποδομής. Ένα συγκεκριμένο πλάνο ενιαίο. Δεν υπήρχε μέχρι πριν. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί η ομάδα ήταν σε χαμηλές κατηγορίες και δεν μπορούσε να ακολουθηθεί αυτό. Πρέπει όμως να γίνει μια αρχή, φέτος έγινε η αρχή αυτή, έτσι ώστε να υποστηριχτεί και τη συνέχεια. Βλέπω ότι κάθε χρόνο πάμε και ένα βήμα μπροστά και αυτό είναι το σημαντικό. Θαύματα δεν γίνονται τη σήμερον ημέρα με τα οικονομικά δεδομένα που υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώμαστε από την επιτυχία της πρώτης ομάδος. Μας τύχησε πολύ το ότι δεν ανεβήκαμε πέρσι και φέτος, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, καλώς εχόντων με αυτό το καλό ξεκίνημα,
έτσι και η ομάδα ανέβει στη Super League, θα υπάρχουν καλύτερες παροχές και καλύτερος προγραμματισμός για την επόμενη χρονιά. Ναι. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να είμαστε αξιοπρεπείς, ναι, όσο μπορούμε. Γιατί γνωρίζω και εγώ και οι συνάδελφοι που έχω, οι προπονητές στα τμήματα υποδομής, ότι αντιπροσωπεύουμε μια ομάδα η οποία έχει ιστορία στην παραγωγή ποδοσφαιριστών, το έχει αποδείξει αυτό. Ναι. Και προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι ανάλογο να μας βρει έτοιμος την επόμενη μέρα στη Super League. Σωστά. Είναι... Φέτος ο στόχος, φαντάζομαι, πέρσι η ομάδα έχει φτάσει στο τελικό. Δεν ξέρω αν αντίστοιχος ο στόχος και φέτος. Ο πρωταθλητισμός είναι ένας στόχος ο οποίος είναι μέσα στο DNA της ομάδος. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξυπακούεται. Παράλληλα όμως είναι και η εκμάθηση του ποδοσφαίρου στους ποδοσφαιριστές, δηλαδή εκπαίδευση πιο πολύ, στο να γνωρίσουν όσο πιο πολλά πράγματα μπορούν σε τακτικό επίπεδο, για να μπορούν να είναι πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα. Εκεί δίνεται μεγάλη έμφαση. Υπάρχουν ελλείψεις αρκετές, τις οποίες προσπαθούμε να καλύψουμε στο χρονικό διάστημα που εργαζόμαστε. Mm-hmm. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην πρώτη ομάδα? Συμμετέχεις ενεργά, είσαι στο μπάγκο στα παιχνίδια. Τώρα θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα μπορεί να συνδυάσει και τα δύο. Κάποιες φορές φαντάζομαι δεν θα είναι εφικτό αυτό, κάποιες άλλες ίσως, αλλά σίγουρα είναι χρήσιμη η παρουσία σου εκεί για σένα, είναι ωφέλιμη για σένα, αλλά βλέπω ότι φέτος τα πράγματα ξεκίνησαν καλά, η ομάδα ξεκίνησε με ένα 6-6. Δεν ξέρω εσύ που δεν είσαι και καινούριο στην ομάδα, τη βλέπεις, τη βιώνεις, τη διαπιστώνεις αυτή την αλλαγή? Είναι τελείως διαφορετική φιλοσοφία του προπονητή τη φετινή χρονιά. Θεωρεί ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Όλα έρχονται μέσα από την σκληρή δουλειά στο γήπεδο. Αυτό χτίστηκε στην προετοιμασία, αυτή είναι η νοοτροπία καταρχάς για όλους τους παίχτες. Και με δεδομένο ότι η περσινή αποτυχία ήταν ένα καλό μάθημα στο να προσανατολιστούμε καθαρά στο ότι αγαθά κόποι σκοτώνται, να το πω έτσι απλά. Ναι. Και αυτό αποδεικνύει η προσπάθεια που γίνεται τη φετινή χρονιά. Υπάρχει μια υγιής προσπάθεια από την αρχή της χρονιάς, χωρίς παρεκτροπές ή διάφορες, ας πούμε, να επηρεάζονται καθόλου οι ποδοσφαιριστές. Για μένα προσωπικά το ότι είμαι στην ομάδα με επέλεξε ο κύριος Πανός με τιμάει ιδιαίτερα. Για μένα είναι μια μεγάλη εμπειρία αυτό που έχω ζήσει φέτος με την προετοιμασία. Δεν είναι μικρή ομάδα, είναι μεγάλη ομάδα ο Άρης και η πίεση αυτή που υπάρχει εμένα προσωπικά με κάνει κάθε μέρα και καλύτερο. Είσαι αισιόδοξος ότι φέτος θα επιτευχθεί ο στόχος? Βλέποντας αυτό το 6-6, πλέον η ομάδα έχει χτίσει μια αυτοπεποίθηση. Και πιστεύω ότι αυτό είναι το σημείο κλειδί ήταν το σημείο κλειδί για τη φετινή χρονιά. Έχει ξεχαστεί πλέον το περσινό. Φέτος οι ποδοσφαιριστές μπαίνουν μέσα στο γήπεδο έχοντας αυτοπεποίθηση και κυριάρχο ρόλο. Σίγουρα μέσα σε ένα πρωτάθλημα δεν θα μπορούν να υπάρξουν πάντα οι καλές αποδόσεις, αλλά μέχρι στιγμής η ομάδα δείχνει μια σταθερότητα και αυτό είναι το ευχάριστο και στη φυσική της κατάσταση και στο αγωνιστικό κομμάτι. Είμαι αισιόδοξος 100% ότι θα πετύχουμε φέτος. Έχει και ένα εθισμό στις ανατροπές φέτος η ομάδα, μας έχει καρδιοχτυπήσει, είναι η αλήθεια, σε αρκετά παιχνίδια, αλλά δεν ξέρω, στο τέλος της βραδιάς σημασία έχει ότι καταφέρνει και παίρνει τα αποτελέσματα. Χρειάζεται και λίγο suspense. Εντάξει. Αν θυμηθείτε στη Γάμα Εθνική, είχαμε βγει πρωταθλητές από τον πρώτο γύρο και πλέον δεν υπήρχε τίποτα. Να σου πω την αλήθεια, δηλαδή, Πασχάλη, εγώ θα προτιμούσα και φέτος να τελειώσουμε από τον πρώτο γύρο, αν είναι δυνατόν. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Ναι. Και θέλω και ένα σχόλιο έτσι πριν κλείσουμε για το παιχνίδι της Κυριακής με την Δόξα. Είναι ένα δύσκολο, ένα σοβαρό τεστ, ένα σημαντικό τεστ για την ομάδα κόντρα σε μια ομάδα η οποία φαίνεται ότι έχει τον ίδιο στόχο, δηλαδή της Ανόδου, και είναι και μάλιστα μια διάδα, για να βάλω και το δεύτερο παιχνίδι που ακολουθεί με τον Όφη, που λένε πολλοί ότι, αν δεν ξέρω αν συμφωνείς εσύ, ότι αν ο Άρης περάσει αλόβητος και από αυτά τα δύο εμπόδια, τότε πλέον θα είναι ορθάνικτος ο δρόμος και θα έχει θέση όχι απλά σοβαρή υποψηφιότητα, αλλά ίσως έχει καπαρώσει και την πρώτη θέση από τώρα. Εγώ συμμερίζομαι την
άποψη του προπονητή του κ. Σπανού ότι βήμα-βήμα πηγαίνουμε. Ναι. Δεν θέλω να τα δω σαν δύο παιχνίδια. Είναι ένα παιχνίδι με τη δόξα δράμας. Δύσκολο παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο. Το θετικό στην όλη αυτή υπόθεση είναι ότι η δόξα έχει την πίεση, όχι ο Άρης. Σωστά, σωστά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι παίζει ο Άρης με τον Πανσεραϊκό στην πρώτη αγωνιστική, την μεθεπόμενη Κυριακή 17. Τα παιχνίδια που θα τα δίνει φέτος η ομάδα. Ακόμα δεν έχουμε οριστικοποιήσει την έδρα. Πιθανότατα στο ίδιο γήπεδο που παίζαμε και πέρσι, στο αθλητικό κέντρο Μάτα. Στο αθλητικό κέντρο του Μάτα. Μάλιστα, για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Επαναλαμβάνουμε, ξεκινάει την προσπάθεια των μικρών. Να ευχηθούμε υγεία πάνω απ' όλα, μακριά από τραυματισμούς για την ομάδα και καλή επιτυχία στη σεζόν που θα ξεκινήσει. Ευχαριστώ. Με την ευκαιρία να πω ότι έχει δημιουργηθεί και ένας λογαριασμός στο Instagram για τα τμήματα υποδομής της ΠΑΕ Άρης, ναι, που θα υπάρχει και από εκεί πέρα ενημέρωση για όλα τα θέματα, να ενημερώνεστε και εσείς, να ενημερώνετε τον κόσμο παράλληλα. Είναι πλέον για να μπορούμε τα μέσα... να έχουμε την υποστήριξη, ναι, να έχουμε και την υποστήριξη, χρειαζόμαστε όσο πιο πολύ μπορούμε βοήθεια. Το μέλλον δηλαδή του Άρη είναι στα τμήματά του. Από τις μικρές ηλικίες μέχρι και την δεύτερη ομάδα. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ξέραμε. Εσύ μας ενημερώνεις τώρα και γι' αυτό. Και καλά κάνεις και μας ενημερώνεις, γιατί πλέον λίγο πολύ όλοι είμαστε εξοικειωμένοι με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από εκεί παρέχονται πάρα πολλές πληροφορίες και μια πολύ θετική πρωτοβουλία. Γιατί μπορείς και βιντεάκια και φωτογραφίες για να ενημερώνεται ο κόσμος για τους αγώνες της ομάδας νέων. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το σκοπό έχει. Ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και πάλι. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να χαρά.